Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Ιρηγονάκης, καλημέρα. Κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Λοιπόν, ξέρουμε ότι τα έργα, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι τα έργα πάντα προκαλούν πρόβλημα. Διότι χωρίς να υπάρξει και ταλαιπωρία δεν γίνονται έργα. Αλλά προσέξτε, μάλλον η ελλιπής ενημέρωση, μία ανακοίνωση στη χθεσινή ημέρα, χθες το μεσημέρι, μάλλον τμηματικά θα το πάνε από την αρμόδια διεύθυνση έργων εκεί των τεχνικών υπηρεσιών. Μία το γεγονός ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει μεγάλες ανεκολουρίδες, δεύτερον κίνηση και το αδιαχώρητο και έλλειψη αστυνόμευσης για άλλη μία φορά προκαλούν θέματα και προβλήματα στον κόσμο. Αν μη τι άλλο, κύριε Συριγωνάκη, επειδή είσαστε ο πολιτικός προϊστάμενος και εσείς τα ακούτε και εσείς θα συνεχίσετε να τα ακούτε, κάντε ό,τι είναι δυνατόν για να μην ταλαιπωρείτε ο κόσμος, να μην ταλαιπωρείτε παραπάνω από αυτό το οποίο γίνεται. Κυρία Δουλγεράκη, πρώτα απ' όλα οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τους συμπολίτες μας για αυτή την ταλαιπωρία που υφίστανται. Μα γιατί το κάνετε αυτό, γιατί ζητάτε συγγνώμη, ένα έργο θέλετε να κάνετε. Γιατί δεν υπήρχε σωστός προγραμματισμός. Γιατί πράγματι ταλαιπωρούνται. Ναι, ας υπήρχε ένα σωστός προγραμματισμός για τις επόμενες 7 ημέρες. Με μια ανακοίνωση που μιλάει μόνο για τη σημερινή ημέρα όμως, κύριε Συριγωνάκη. Μισό λεπτάκι θα σας τα πω, κυρία Δουλγεράκη, θα ενημερώσουμε τους ακροατές. Να ξεκαθαρίσουμε ότι για να γίνει ένα δημόσιο έργο ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία. Προτείνεται η κυκλοφοριακή ρύθμιση στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, εγκρίνεται, πάει στην τροχέα και αφού εγκριθεί και από την τροχέα τοποθετείται η σήμανση, η σχετική και, και ξεκινάει το έργο. Εγώ χθες δεν είδα σήμανση. Χθες το μεσημέρι βγήκε. Μισό. Χθες το μεσημέρι βγήκε η ανακοίνωση. Γιατί με ξέρετε ότι δεν θέλω να εκνευριστώ. Χθες το μεσημέρι ήρθε η ανακοίνωση. Μάλιστα, χθες το μεσημέρι, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, έλεγα εδώ με τους συναδέλφους: παιδιά, ελάτε λίγο να μου μεταφράσετε. Γιατί ήμουν στη διαδικασία του δελτίου και είχα αλλού το νόμο. Ελάτε να μου μεταφράσετε λίγο αυτή την ανακοίνωση, τι θα γίνει. Σήμερα το πρωί είδα εκείνες τις πινακίδες ότι ακολουθείται κάτι διαφορετικό. Βρε αδερφέ, μη ζητάτε συγγνώμη, λέω πάρα πολύ απλά. Βγείτε 2 μέρες πριν, πείτε το και βρείτε εκείνη την άλλη την υπηρεσία που λέγεται τροχέα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει και μια εβδομάδα να το πεις πριν. Το είπαμε την προηγούμενη για να εκδόθηκε δελτίο τύπου, αναρτήθηκε σε όλα τα site, παίχτηκε στα δελτία ειδήσεων. Γιατί είναι υποχρεωμένος ο κόσμος σας ακούσει συνεχώς. Έκανε ενημέρωση το ΧΤΕΛ, ενημερωθήκαν οι πάντες. Δυστυχώς όμως κάποιοι από τους συμπολίτες μας δεν είναι τον ΜΜΕ, δεν διαβάζουν και για το λόγο αυτό δημιουργείται και αυτό το οποίο δημιουργείται. Φταίνει οι πολίτες οι οποίοι θεωρούμε δεν... Γιατί αυτό το έχουμε ξαναδεί την προηγούμενη φορά που φτιάχναμε τον ΒΟΑΚ, ότι από αύριο θα βελτιωθεί η κατάσταση. Και θέλω να πω ότι βγήκε ένα δελτίο τύπου χθες για σήμερα και κάθε μέρα θα βγαίνει για την επαύριο. Τα ερωτήματα τα εύλογα ερωτήματα των ακροατών λένε γιατί δεν έγινε Σαββατοκύριακο ή βράδυ. Το βράδυ, να πούμε εξ αρχής, αποκλείστηκε διότι σε συνεννόηση, σε σύσκεψη που έγινε με τη συμμετοχή βέβαια και της τροχέας για λόγους ασφαλείας. Δυστυχώς δεν έχουμε το επίπεδο σαν χώρα, σαν φορείς, σαν υπηρεσίες όπως και οι εταιρείες που αναλαμβάνουν τα έργα να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Άρα λοιπόν για λόγους ασφάλειας αποκλείστηκε το βράδυ. Μάλιστα. Δεν έχουμε... Αποκλείστηκε. Δεν γινόταν να γίνει Σαββατοκύριακο διότι θέλει 7 εργάσιμες ημέρες. Έτσι κι αλλιώς οι οποίες πρέπει να είναι και συνεχόμενες. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο να κάνουμε κάτι και μετά να τα αφήσουμε να πάμε ένα μήνα διότι θέλει να είναι συνεχόμενα. Σήμερα τα άκουσα όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, δεν σας κλείνω. Απλά λέω σήμερα τα άκουσα όλα. Πρώτον, ότι εδεύτετε εσείς, θέμε εμείς που δεν ακούμε συνεχώς όλη μέρα 24 ώρες. Μισό. Μα κύριε Συριγωνάκη, καταλάβατε τι σας είπα. Δεν μετράει να ζητάμε συγγνώμη εκ των υστέρων. Πάμε και κάνουμε ένα προγραμματισμό μέρες πριν, γιατί είναι ένα έργο το οποίο είναι απαραίτητο, απαραίτητο, απαραίτητο. Αλλά έχω προλάβει και το προλαμβάνει να αντί του θεραπεύει είναι καλύτερο και το ξέρετε. Διότι πας και κάνεις ένα εκεί συνδυασμό κινήσεων έτσι ώστε να είναι ενήμερος ο κόσμος. Δηλαδή εγώ ήμουν υποχρεωμένη χθες να ακούω
άσχετα με το αν δουλεύω στο ραδιόφωνο, να ακούω και ραδιόφωνο και τηλεόραση και να δω και τις ειδήσεις και να δω και τις ενημερωτικές εκπομπές, θα άφηνα όλα τα υπόλοιπα, γιατί έπρεπε να μάθω ότι σήμερα θα γινόταν το αδιαχώρητο. Γιατί δεν ενημερώθηκε η τροχέα να πάτε εκεί με την τροχέα να δείτε, δεν υπάρχουν από οι άνθρωποι της περιφέρειας έτσι ώστε να μπορούν να διευκολύνουν, αλλά δεν ξέρουν το κυκλοφοριακό. Πού είναι αυτή η ερμή τροχέα? Κάντε όλοι κάτι. Μα με συγχωρείτε δηλαδή στον προγραμματισμό σας. Εγώ φταίω που δεν άκουγα ραδιόφωνο. Οι άπαντες βρίσκονται εκεί απλώς. Μα τι λέτε, ο κόσμος που περνούσε και έβλεπε τον ένα. Ποιον, τον ένα? Το λάθος μας να ήταν μόνο ότι δεν ενημερώσαμε τρεις μέρες πιο μπροστά. Αλλά θεωρώ ότι την προηγούμενη μέρα που είναι νοπό για τον ακροατή, για αυτόν που θα το δει, που θα το διαβάσει, θεωρώ ότι είναι απλώς δεν ενημερώθηκε ο κόσμος. Και πάτε σήμερα και λέτε. Αυτό πιστεύω ότι δημιούργησε το πρόβλημα. Αύριο ευελπιστούμε ότι δεν θα είναι όπως ήταν σήμερα. Δεν ενημερώθηκε ο κόσμος. Γιατί φροντίσατε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να μην ενημερώσετε τον κόσμο, κύριε Συριγωνάκη? Τα ακούει η νύφη ή η πεθερά? Τα λέμε στην πεθερά για να τα ακούει η νύφη, αλλά είσαστε ο πολιτικός προϊστάμενος. Δεν με νοιάζει ποιος είναι στις τεχνικές υπηρεσίες, ποιος είναι ο διευθυντής. Όφιλε να έχει κάνει ένα πολύ καλό σχεδιασμό πριν ένα κωβικό σημείο το κλείσει με αυτόν τον τρόπο. Ανεκολουρίδες και κόντρα ανεκολουρίδες, και το σύμπαν να είναι στην περιοχή της Αλικαρνασσού παρισμένο. Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται? Έγινε, κυρία Δουργεράκη, ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Δεν υπάρχουν δυστυχώς εναλλακτικές οδοί να μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κόσμος. Όχι τίποτα άλλο. Τώρα ξέρετε, χαμογελάω και από μόνη μου, γιατί μου έρχεται ένα μήνυμα και μία παρατήρηση. Όχι, λέει, τίποτα άλλο. Στην Αλικαρνασσό, με το αδιαχώρητο, έτσι όπως έγινε και με λαϊκή στη λαϊκή στην Αλικαρνασσό σήμερα. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πού θα πας? Μέσα από τους παγκούς δεν γίνεται. Άρα πρέπει να βρω σε άλλους δρόμους. Με μονοδρομημένη όλη την Αλικαρνασσό, που καλά είναι μονοδρομημένη. Άντε τρέγα γύρευε. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι ιστορία παίζεται. Και εσείς τώρα μου λέτε, ξέρετε, δεν ενημερωθήκατε στο σύνολό σας. Άντε τρέχα γύρευε, κύριε Συριγωνάκη. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας, δεν έχω τι άλλο να πω.